Συγκέντρωση υπέρ του όχι στο δημοψήφισμα της Κυριακής διοργανώθηκε στην Κομωτινή από επιστημονικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς της Ροδόπης. Το παρόν έδωσαν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μουσταφά Μουσταφά, ο πολιτευτής των ΑΝΕΛ Κωνσταντίνος Βουζουκίδης και το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Αϊχάν Καραγιουσούφ. Όχι στο δημοψήφισμα της Κυριακής για το μέλλον της χώρας μας, για μια βιώσιμη, έντιμη λύση που θα δώσει προοπτική στη χώρα μας και στις επόμενες γενιές. Το όχι σημαίνει δυνάμωμα της κυβέρνησής μας στην διαπραγματευτική διαδικασία για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τα μνημόνια τα οποία θέλουν να μας επιβάλλουν ξανά και να ανοίξει ο δρόμος ανάπτυξης και προοπτικής για την χώρα μας. Οι ομιλητές είπαν ότι η επιλογή του όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου δίνει ένα επιπλέον όπλο στα χέρια της κυβέρνησης προκειμένου να πετύχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς. Δηλώνουμε ότι θα ψηφίσουμε όχι, διότι πρέπει να δώσουμε στην κυβέρνηση των Ελλήνων όπλο στη φαρέτρα της να μπορέσει να διαπραγματευτεί και να πετύχει μια βιώσιμη λύση, η οποία δεν θα έχει μόνο θέματα ρευστότητος, αλλά θα έχει θέματα επίλυσης και του, και του χρέους. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε να φοβόμαστε, θα πρέπει να αποφασίσουμε με το χέρι στην καρδιά τι θα γίνει με το μέλλον των παιδιών μας. Ζητάμε από όλον τον κόσμο και από τον κόσμο της Θράκης γενικότερα να ψηφίσει, να στείλει ένα βροντερό όχι στην Ευρώπη, έτσι ώστε η κυβέρνηση να ξεκινήσει μια άλλη φάση διαπραγματεύσεων για να πετύχει το στόχο τον οποίο περιμένει περιμένουν όλοι οι λαοί της Ευρώπης. Παράλληλα, τόνισαν ότι σε περίπτωση που κάποιος αποδεχτεί τα μέτρα των θεσμών, αυτομάτως γίνεται συνένοχος και υπεύθυνος στα μέτρα που θα επιβληθούν την επόμενη μέρα. Το ναι στη συμφωνία σημαίνει να γίνουμε συνένοχοι. Σημαίνει έγκριση για να συνεχιστούν οι πολιτικές που οδήγησαν σε αυτήν την βαρβαρότητα για τους νέους, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους επαγγελματίες, τους αγρότες.